όνειρων την πατρίδα. Λάθος δείχνει η πηξίδα στου πολιτισμού το λίκνο. Βυθίστηκα μες στον ύπνο. Γαλανόλευκη ασπίδα, ραγισμένη ψάχνεις την ελπίδα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, το μύθος σου κουρσάρεψαν πολύ. Μέρα με τη μέρα. Ελλάδα σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, στάσου στα πόδια σου ξανά και κάν τους όλους πέρα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, τούτο το γορδίο δεσμό με μιας να κόψεις. Έλα. Διώξε όπως έκανες παλιά της κατοχής τα πιόνια που νέα σκλαβιά σου μέλουνε για 400 χρόνια. Αν φίλοι σου δηλώνουν με μάτια βουρκωμένα, στα χέρια κοίτα τους καλά που τα έχουν ματωμένα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, το μύθος σου κουρσάρεψαν πολύ. Μέρα με τη μέρα. Ελλάδα σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, στάσου στα πόδια σου ξανά και κάν τους όλους πέρα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, να κόψεις. Έλα. Μήτρα που γέννησες, κάλβο, ρίτσο και σε φέρει, και οι λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα, και τι θα πει Ελλάς στους Έλληνες εξηγά. Ελλάδα σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, στα πόδια σου ξανά και κάν τους όλους πέρα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, τούτο το γορδίο δεσμό με μηνιές να κόψεις. Έλα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ωραία, ξεκινήσαμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, αν και Τρίτη. Εχθές ήταν του Αγίου Πνεύματος. Είχαμε μαγνητοφωνημένη εκπομπή. Αλλά ήταν πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ έκατσα και άκουσα την εκπομπή μου χθες, για να καταλάβεις. Έτσι είναι από τις λίγες φορές που εκείνη την ώρα δεν κάνω εκπομπή, αλλά έκατσα να ακούσω ραδιόφωνο και τι θα έβαζα να ακούσω. Focus FM 103,6. Την αφεντιά μου έβαλα να ακούσω. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Focus 8.11 η εκπομπή μόλις έχει ξεκινήσει. Θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 11 όπως κάνουμε κάθε μέρα με πολλές συνεντεύξεις. Σήμερα έχουμε πάρα πολύ γεμάτο πρόγραμμα με πολύ πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Εύχομαι έστω και για λίγο να μπορέσουμε να ανοίξουμε και κάποια από τις τηλεφωνικές γραμμές. Γιατί πραγματικά το πρόγραμμα, αν εξελιχθεί έτσι όπως το έχω προγραμματίσει σήμερα, αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσετε.
είτε τώρα ζωντανά είτε και αργότερα σε επανάληψη, καθώς οι εκπομπές μας παραμένουν ανεβασμένες και στο διαδίκτυο, στο YouTube, στο Facebook, στο Mixcloud. Οι συνεντεύξεις ανεβαίνουν μεμονωμένες. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στείλτε μας μηνυματάκι Viber 6907-483-484, 6907-483-484, μηνυματάκια στο Viber, μόνο μηνύματα, όχι τηλέφωνα. Αν χρειαστεί να επικοινωνήσουμε και τηλεφωνικώς μέσα από το Viber θα σας ενημερώσουμε. Προς το παρόν μπορείτε να επικοινωνείτε όπως κάνετε κάθε μέρα και να μας στέλνετε την καλημέρα σας μέσω και του Viber. Καλημέρα στους φίλους οι οποίοι μας ακούτε διαδικτυακά στο www.focusfm.gr. Καλημέρα λοιπόν και σε αυτούς οι οποίοι έχετε συνδεθεί για να μας παρακολουθήσετε και με εικόνα, εκτός από τον ήχο, μέσα από τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Focus FM. Καλημέρα στο TikTok, καλημέρα στο YouTube, καλημέρα στο Facebook, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα δυνατά και να πω καλώς τα δεχτήκαμε ρε αδέλφια. Τι γίνεται εκεί στον Εύρο? Καταρχάς το είδαμε γι' αυτό, έτσι. Ελληνική επιχείρηση διάσωσης επί τουρκικού εδάφους επί της ουσίας είχαμε. Φτάσαμε εδώ, μπήκαμε στο τουρκικό έδαφος για να σώσουμε, να πω και κάτι ρε παιδί μου στους δημοσιογράφους. Ρε παλουκάρια, δεν υπάρχουν βραχονισίδες στον ποταμό Εύρο. Οι βραχονισίδες είναι στο Αιγαίο. Στον ποταμό Εύρο έχουμε αμμονισίδες. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Λίγο πιο χαμηλά την μουσική αδελφέ μου, έτσι. Άλλο η βραχονισίδα, άλλο η αμμονισίδα. Μπήκαμε λέει να διασώσουμε τους επενδυτές. Εγώ θα το πω για ακόμα μια φορά πριν να πάω στις δεύτερες σκέψεις μου. Μου κάνει τεράστια εντύπωση που λίγο πριν από τις εκλογές, τις δεύτερες εκλογές που έχουμε στις 25 Ιουνίου, ο Ερντογάν, ο φίλος του Μητσοτάκη, κάνει ό,τι ακριβώς είχε κάνει όταν ο Μητσοτάκης ήταν φρέσκια κυβέρνηση. Τι είχε κάνει? Τον είχε σώσει. Τον Μητσοτάκη τον είχε σώσει ο Ερντογάν. Και μετά μπήκαμε στην περίοδο του κορονοϊού. Τον Μητσοτάκη τον έσωσε ο Ερντογάν. Ο Μητσοτάκης είχε στείλει τις δυνάμεις των ΜΑΤ και είχαν κάνει μαύρους, τους είχαν σαπίσει, τους είχαν κάνει μπλε μαρέ, τους νησιώτες, για τα μάτια των Καζαμπούμπου. Μην το ξεχνάτε. Και τότε ο Ερντογάν, επειδή προφανώς του ζήτησε βοήθεια ο Μητσοτάκης, είχε στείλει την στρατιά των Ξυπόλυτων να περάσουν από τα σύνορά μας. Ο Μητσοτάκης έκανε το αυτονόητο, που δεν θα μπορούσε να τους ανοίξει τις πόρτες και να τους πει: ελάτε, παιδιά, περάστε μέσα. Πώς είστε, 7-10.000 νοματέοι. Και βέβαια το κεφαλαιοποίησε επικοινωνιακά. Ότι κάναμε τεράστια δουλειά προφυλάσσοντας τα σύνορά μας. Από ποιους τώρα? Από τους Ξυπόλυτους, που τους έστειλε ο Ερντογάν. Όπως λοιπόν έγινε τότε, εμένα δεν θα μου το βγάλετε από το μυαλό ότι κάτι αντίστοιχο γίνεται και τώρα. Και για να το παίξει καλός ο Μητσοτάκης, τον βοηθάει ο φίλος του Ερντογάν. Με τον οποίο φίλο του τον Ερντογάν αύριο μεθαύριο θα πάμε όχι μόνο στις πρέσβες του Αιγαίου, γιατί αυτές ήδη έχουν γίνει με το Τουρκ Αιγαίο, αλλά θα πάμε στη συνεκμετάλλευση. Θα πάμε στο εθνικό έγκλημα της Χάγης. Οπότε όταν εγώ βλέπω όλη αυτή την επιχείρηση με τα γυναικόπαιδα στον Εύρο που τους βάλαμε χθες και τους φορτώσαμε σε πούλμαν και πού τους πήγαμε, ακούστε λίγο και το αποκλειστικό τώρα. Γιατί μαθαίνω ότι μέσα σε μία ημέρα, σε δομή της Θεσσαλονίκης, σε δομή φιλοξενίας επενδυτών στη Θεσσαλονίκη, ζήτησε ο διοικητής 400 επιπλέον μερίδες. 400 επιπλέον μερίδες. Επί τρία κάντε το αυτό την ημέρα. Επί τρία την ημέρα. Διότι το μενού είναι πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ούτε εμείς δεν τρώμε έτσι. Το μενού, το γενικό συσίτιο, γιατί υπάρχουν και εξειδικευμένες κατηγορίες για βρέφη, για παιδιά, για διαβητικούς, για, γιατί τα πληρώνει αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γίνεται μεγάλη ρεμούλα και με τα κέτεν και όχι μόνο, είναι τριπλό γεύμα στο μενού το ημερήσιο. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Το πρωί, για παράδειγμα, που έχω μπροστά μου ένα τέτοιο γενικό συσίτιο
παλαιότερη σύμβαση είναι αυτή, αλλά οι πληροφορίες μου λένε ότι δεν διαφέρει. Και η σημερινή σύμβαση για πρωινό, τη Δευτέρα τρώνε κρουασάν με σοκολάτα, τσάι ή γάλα. Την Τρίτη τρώνε κρουασάν με σοκολάτα, τσάι ή γάλα. Το ίδιο τρώνε την Τετάρτη, την Πέμπτη, την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή. Άρα το πρωινό μας είναι κρουασάν με σοκολάτα, τσάι ή γάλα. Ωραίο το πρωινό, ε! Εσύ τρως τέτοιο πρωινό. Εγώ δεν έφαγα τέτοιο πρωινό σήμερα. Και πάρα πολλά Ελληνόπουλα που πήγαν στο σχολείο, αδελφέ μου, δεν έχουν φάει τέτοιο πρωινό σήμερα. Κρουασάν με σοκολάτα, τσάι ή γάλα. Στην καλύτερη περίπτωση φάγανε μια φρυγανιά κάποια παιδάκια που δεν βγαίνει ο μπαμπάς και η μαμά να πληρώνει τους λογαριασμούς. Για γεύμα τη Δευτέρα τρώνε φακόριζο, την Τρίτη τρώνε λουκάνικο μοσχαρίσιο, γιατί τα χοιρινά δεν τα μπορούμε, με ρύζι παρακαλώ, την Τετάρτη έχουμε φασολάδα κόκκινη και ελίτσες, την Πέμπτη έχουμε αρακά με πατάτες, την Παρασκευή έχουμε μπιφτέκι 120 γραμμάρια, μάλλον μοσχαρίσιο και αυτό, μαζί με ρύζι. Το Σάββατο έχουμε φασολάδα κόκκινη και ελίτσες και την Κυριακή έχουμε κοτόπουλο με ριζάκι και δύο πίτες. Και το δείπνο είναι ένα αυγό βραστό ντάκος, μία ντομάτα και ένα ρολάκι σπανάκι ή τυρί τη Δευτέρα. Ένα αυγό βραστό 10 ελιές, ένα ρολάκι σπανάκι ή τυρί, ένα αγγούρι και δύο πίτες την Τρίτη. Την Τετάρτη ένα αυγό βραστό, ένα αγγούρι, δύο πίτες. Πέμπτη ντάκος ντομάτα, ένα αυγό βραστό, ρολάκι, σπανάκι ή τυρί. Την Παρασκευή ντάκος ντομάτα, ένα αυγό βραστό, ρολάκι, σπανάκι ή τυρί. Πιτούλα δηλαδή, ρε παιδιά. Το Σάββατο αυγουλάκι, ρολάκι, δύο πιτούλες. Κυριακή αυγουλάκι, ελίτσες, ρολάκι, αγκουράκι και τρεις πίτες. Και υπάρχουν παρατηρήσεις που λέει ότι το κάθε γεύμα και δείπνο συνοδεύεται αντίστοιχα από μία αράβικη πίτα. Οι αναφερόμενες ποσότητες των ειδών του προγράμματος αφορούν σε ελάχιστες τιμές παραδοτέου αντικειμένου, δηλαδή έτοιμα προς πρόση γεύματα. Και στις παιδικές ηλικίες πρέπει να υπάρχει προσοχή στην κατανάλωση ξηρών καρπών, αυγών και γάλα. Στο συσίτιο ρέι περιλαμβάνονται και 2,5 λίτρα νερού εμφιαλωμένου σε κατάλληλες συσκευασίες ανά άτομο για την κάλυψη της ημερήσιας ανάγκης. Εσύ τρως έτσι, ρε! Τρως καλύτερα εσύ, είσαι προνομίουχος. Εσύ είσαι προνομίουχος. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι όμως, εσύ μπορεί να τρως καλύτερα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι όμως στην Ελλάδα που τρώνε χειρότερα. Και θα το ξαναπώ για ακόμα μια φορά. Το νου σας στη διπλανή πόρτα. Η διπλανή πόρτα δεν έχει ΜΚΟ ο άνθρωπος από πίσω να του δίνει 3 γεύματα την ημέρα. Και υπάρχει εκτός από δυστυχία, υπάρχει και πείνα. Δεν θέλω να αρχίσω να λέω τώρα ξανά τις έρευνες για το πόσοι ηλικιωμένοι ζουν κάτω από το όριο του υποσιτισμού ή φλερτάρουν με αυτό. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι στη δίπλα την πόρτα μας, γι' αυτό σας λέω πρέπει να έχουμε λίγο τα μάτια μας ανοιχτά. Διότι ξέρετε κάτι, όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο της ανέχειας και δεν έχεις, δεν βγαίνει ο μήνας, δεν μπορείς να αγοράσεις ένα καρβέλι ψωμί και ακούς ότι όλοι αυτοί οι οποίοι ήρθανε τσαμπουκά στη χώρα θα πάρουν επιδόματα, θα έχουν τη ΜΚΟ, θα έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όλα δωρεάν. Ρεύμα δεν θα πληρώνουν, ενίκιο δεν θα πληρώνουν και θα έχουν και 3 γεύματα την ημέρα έτσι. Και όχι, δεν είμαι ξενοφοβικός, ούτε ρατσιστής είμαι. Απλά αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ρατσιστικό απέναντι στους Έλληνες. Δεν είναι δυνατόν σε μία μέρα να δίδονται εντολές για 400 επιπλέον γεύματα και αύριο τι, άλλα 400 και μεθαύριο τι, άλλα 400. Και να έχουμε το Μηταράκι, τον οποίο τον βγάλανε, τον ψήφισαν ξανά. Και το Μηταράκι και τον Καραμαλή και τον ίδιο το Μητσοτάκι. Πήρε ο Μητσοτάκης, παιδιά, 200 επιπλέον χιλιάδες ψήφους. Δηλαδή ο Μητσοτάκης έκανε όλα αυτά τα οποία έκανε 4 χρόνια τώρα και δεν έχασε έναν ψηφοφόρο. Όχι, δεν έχασε. Πήρε και άλλους 200.000 παραπάνω, Κυριάκο μου. Πήρε και άλλους 200.000 παραπάνω. Αυτό είναι το μενού που σας διάβασα. 400 επιπλέον τέτοια μενού με 3 γεύματα την ημέρα ζήτησε διοικητής σε κήτη της Θεσσαλονίκης. Οι άνθρωποι που τα φτιάχνουν δεν προλαβαίνουν να φτιάχνουν. Δέχομαι μηνύματα. Και μου λένε ότι αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Εμείς δεν τρώμε τόσο. Και όλα αυτά είναι τζάμπα. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Κρατήστε το όμως αυτό το μενού.
το οποίο σας ανέλησα. Και να πάω παρακάτω. Ξεκινάει ξανά, λέει, προεκλογική εκστρατεία ο Μητσοτάκης. Ο οποίος Μητσοτάκης διεγνώστη θετικό στον κορονοϊό. Την Παρασκευή. Μία μέρα πριν να πάει, ώρες δηλαδή, πριν να πάει στο Άγιον Όρος. Βγήκε, έκανε βίντεο, λέει, στο TikTok. Και το έκανε στο TikTok, γιατί το TikTok δεν το βλέπουν οι ηλικιωμένοι, έτσι του είπανε. Δεν ισχύει αυτό. Το TikTok το βλέπουν περισσότερο οι νέοι, αυτό ισχύει. Άρα για να μην αγχώσει τη γιαγιάκα που του φιλούσε τα χέρια, που ήταν κορονοϊόπληκτος, το ανέβασε στο TikTok. Την πρώτη φορά που ήταν θετικός, το είχε ανεβάσει στο Instagram ο Μητσοτάκης. Με τα πολλά τα εμβόλια. Που είναι αποτελεσματικό και θα είναι η μάσκα πριν τη μάσκα και αυτές τις βλακίες που έλεγε ότι θα αποτρέψει τη μετάδοση. Μετά έγινε θα αποτρέψει τη σοβαρή νόσηση. Δεν μας λένε βέβαια αυτοί που πεθαίνουν τώρα στα νοσοκομεία αν είναι εμβολιασμένοι και με πόσες δόσεις. Γιατί υπάρχουν και οι έρευνες και οι μελέτες που λένε για τις επαναλαμβανόμενες δόσεις που φέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Να μην τα λέω εγώ, γιατρός δεν είμαι, θα έχω στη συνέχεια γιατρούς. Για να μας τα πούνε. Και την άλλη Δευτέρα θα έχω συνέντευξη αποκλειστική με τον Σουχαρίτ Μπάγκντι. Και θα προβληθεί πρώτο ο Θεός την Τρίτη. Να δούμε τι θα μας πει. Ο Μητσοτάκης λοιπόν βγήκε θετικός στον κορονοϊό. Και διέκοψε, λέει, την προεκλογική του εκστρατεία. Και χτες ανεβάζει αρνητικοποιημένο τεστ στα καλά νέα της ημέρας, λέει, και από σήμερα ξεκινάει ξανά περιοδίες. Αισθάνεται κάποιος ηλίθιος, να το ξαναπώ λίγο καλά αυτό, να είναι γεμάτο το ηλίθιος. Αισθάνεται κάποιος ηλίθιος, ηλίθιος, που καθόταν 14 μέρες καραντίνα. Εσύ πόσες μέρες έκατσες καραντίνα, ρε? 14, μπράβο, μπράβο. Ο Μητσοτάκης στις 3 μέρες, Μπρούκλης, έξω, να τρέξετε. Τρέξτε να του φιλήσετε τα χέρια ξανά. Τρέξτε να του φιλήσετε, δεν είναι μεταδοτικός. Όχι, ούτε ο κορονοϊός δεν τον θέλει. Πόσες? 20 έκατσε ο άλλος, λέει. Ο άλλος απέναντί μου έκατσε, λέει, 20 μέρες καραντίνα. Γιατί, αγόρι μου, είσαι από τους πρώτους. Ε, έχεις και τον πατέρα σου. 20 μέρες, ε. Έκατσε 20 μέρες καραντίνα. Α, εσύ ήσουν ο πρώτος. Εδώ μέσα στο Focus. Εσύ ήσουν ο πρώτος. Μπράβο, ρε φίλε. 20 μέρες είχαμε. Μπράβο. Σε βάλαμε φωτιά. Πώς σου επιτρέψαμε να μπεις μέσα? Για απολύμανση, όχι να σε κάψουμε. Κατάλαβες, για να απολυμανθείς. Σε 3 μέρες ο άλλος. Μπρούκλης. Θα του φιλάνε τα χέρια πάλι. Καταλάβατε τον παραλογισμό, το ψέμα? Κοιταχτείτε λίγο στον καθρέφτη. Όσοι κάτσατε 10 μέρες, 20 μέρες, 14 μέρες, 5 μέρες, 7 μέρες καραντίνα, και ρίξτε μια μούτζα τον εαυτό σας. Που το δεχτήκαμε ακόμα και αυτό. Που κάναμε μια υπόθεση η οποία ήταν σαν τη γρήπη από ό,τι λένε. Την αναβαθμίσαμε σε super duper πανδημία και ακούμε τώρα τους, να μην τους χαρακτηρίσω, να βγαίνουν και να μας λένε για την όξο, για την όσο εξ. Νόξο, όξο από εδώ, όξο από εδώ, όλοι σας. Ότι τάχαμ δίθεν, λέει, θα είναι 70 φορές πιο θανατηφόρος και ότι του κορονοϊού ήταν light version. Και δεν ακούμε μόνο αυτά, δεν ακούμε μόνο αυτά. Σήμερα θα ακούσετε και θα αναλύσουμε, γιατί υπάρχουν, ξέρετε, έρευνες. Ευτυχώς πλέον βγαίνουν έρευνες. Και θα σας πω σήμερα για μία έρευνα που την έκαναν τίποτα, έτσι, τρεις περιπτώσεις της πλάκας τώρα, έτσι. Α, είναι ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου Λουντ, ένας καθηγητής του Τζο Χόπκινς, του Πανεπιστημίου, και ένας οικονομολόγος της πλακίτσας τώρα, ρε παιδί μου, δεν τρέχει τίποτα, αναφορικά με τις καταστρεπτικές συνέπειες του lockdown. Κρατήστε το αυτό. Ένα το κρατούμενο. Και δεν είναι μόνο αυτό, θα σας δώσω και ένα ακόμα στοιχείο. Γιατί φτάνει πια με αυτό την κοροϊδία που κανένας δεν βγαίνει να απολογηθεί για τα έσχη που έχουν επιβάλει στην ελληνική κοινωνία. Και όχι μόνο, στην παγκόσμια κοινωνία. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχασαν περισσότερο κατά τη διάρκεια του κορονοϊού? Ποιοι έχασαν οικονομικά περισσότερο κατά τη διάρκεια του κορονοϊού? Αυτοί οι οποίοι έχασαν περισσότερο ήταν οι απλοί εργαζόμενοι. Οι απλοί εργαζόμενοι, άντρες και γυναίκες. Συνολικά υπολογίζεται ότι έχουν χαθεί από τις μεσαίες κοινωνικές τάξεις σε παγκόσμιο επίπεδο 3,7 τρισεκατομμύρια κέρδη. Χαθήκανε 3,7 τρισεκατομμύρια κέρδη. 3,73 χαθήκανε από τσέπες μικρομεσαίων ανθρώπων.
επαγγελματιών, νέων ανθρώπων, ενεργών, χαθήκαν από τις τσέπες μας 3,73. Την ίδια ώρα, οι δισεκατομμυριούχοι του κόσμου, ξέρετε, τα μεγάλα τα κεφάλια, έγιναν πλουσιότερα, μαντέψτε κατά πόσο, 3,9 τρισεκατομμύρια κατά τη διάρκεια του κορονοϊού. Δηλαδή, σε αυτά τα τρία χρόνια, εμείς χάσαμε, οι απλοί πολίτες, κέρδη της τάξης των 3,7 τρισεκατομμυρίων, την ώρα που οι μεγάλοι, τα μεγάλα κεφάλια, οι καρχαρίες του κόσμου, αυτοί που πουλούσαν μάσκες, εμβόλια και ψέματα, κέρδισαν 3,9 τρισεκατομμύρια, κυρίες και κύριοι. Το έχουμε, το καταλάβαμε? Αν δεν το καταλάβαμε, γιατί αν το καταλαβαίναμε, δεν θα είχαμε δώσει και 200.000 επιπλέον ψήφους στο Μητσοτάκη. Δεν το καταλάβαμε. Δεν το καταλάβαμε. Σε τρεις μέρες βγήκε ο άλλος έξω, ρε, το καταλαβαίνετε. Και εσύ ήσουν μέσα καραντίνα 14 μέρες, 20 μέρες ήταν ο άλλος, λέει. Νόμιζε ότι είχε τον εμπόλα επί 700. Πραγματικά δηλαδή. 3,7 χάσαμε εμείς, 3,9 κέρδισαν οι άλλοι. Τι πιο απλό. Τι πιο απλό. Και δεν είναι μόνο αυτά. Πρέπει να ανεχόμαστε και κάτι δημοσιογράφους της πλάκας να κάνουν συνεντεύξεις με τον επικεφαλής του ΕΟΔΗ. Αυτός κάποιο πρόβλημα πρέπει να έχει ο επικεφαλής του ΕΟΔΗ. Να ξέρετε, παιδιά, δεν τα πάει καλά ούτε με τις λέξεις, ούτε με τον τονισμό. Κάτι έχει μια δυσκολία. Δεν ξέρω αν είναι η επιστροφή ή αν δεν πήρε επιστροφή. Το Ζαούτι, λέω. Ακούστε λίγο αυτό, ακούστε την απαράδεκτη τοποθέτηση του δημοσιογράφου, παρακαλώ. Αν και δεν ήσασταν εσείς, μπορεί να πιστεύαμε όντως περισσότεροι από 4% των πολιτών ότι όντως μετά το εμβόλιο υπάρχει ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο γύρω μας. Ουδέν σχόλιο γι' αυτό. Γιατί επιστημονικά δεν υπάρχει καμία τεκμηρίωση για αυτό, για αυτό που ακούγεται. Η στάση δεν του είναι, δημοσιογράφου είναι θέμα ψυχοθεραπευτών. Ψυχοθεραπευτών, ναι, θέλουμε και ψυχοθεραπευτή. Η στάση του δημοσιογράφου είναι εσχρή. Ποιος εσύ, ρε μεγάλε, που θα μας πεις ότι το 4% των Ελλήνων πιστεύει ότι το εμβόλιο δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικό πεδίο γύρω μας και κάνεις καλαμπούρι με το Ζαούτι που δεν μπορεί να αρθρώσει μία λέξη, θα τον ακούσετε λίγο παρακάτω. Αυτές είναι οι απόψεις οι οποίες παίρνουν πραγματικά το διχασμό και το ψέμα στον κόσμο. Από πού και ως πού, ρε μεγάλε, εσύ λιδωρείς και λες ότι είναι το 4% του πληθυσμού? Επειδή κάθεσαι εκεί πέρα μπλούκλεις και το παίζεις όμορφος μαζί με την άλλη από δίπλα που κάνετε καλαμπουράκι και γελάτε. Αλλά για πες τον ρε Ζαούτη, για πες μας ρε Ζαούτη εσύ λιγάκι τώρα, πώς συνδυάζεται ο κορονοϊός, η νόσος X και προσέξτε, γιατί θα το συζητήσουμε αυτό, η κλιματική αλλαγή. Έρχεται το κλιματικό lockdown, παιδιά, αίμα θα μας πάνε, για πάμε. Το επόμενο. Κόλλησε, θες να το βάλω εγώ, τι θες να κάνω? Ο σκοπός της Νόσο X και την ανακοίνωση του ΠΟΗ ήταν αυτό ακριβώς, να μας προετοιμάζουν πως δεν μπορεί να μείνουμε ήσυχοι μετά από τα μαθήματα της πανδημίας COVID-19. Επειδή ήρθε ο COVID, δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν κι άλλοι που μπορούν να δημιουργήσουν πανδημία. Πριν τον COVID, μάλιστα, κυκλοφορούσε στην επιστημονική κοινότητα πως η γρίπη θα είναι ο ιός που θα μας φέρει την πανδημία, όπως έχει φέρει στο παρελθόν η γρίπη το 1918, η γρίπη των πτηνών, των χειρών κλπ. Υπάρχουν πάρα πολλοί κορονοϊοί. Η γρίπη των χειρών. Ποια είναι, ρε παιδιά, η γρίπη των χειρών? Έτσι δεν είπε? Είπε η γρίπη των χειρών, το άκουσα καλά. Ποια είναι η γρίπη των χειρών? Πώς γράφεται, με ε γιώτα είναι των χειρών? Των χειρών, είναι αυτή η γρίπη των χειρών με ε γιώτα? Μήπως είναι των χειρών που έχασαν τον άντρα τους? Είχαμε καμία γρίπη που οι χείρες ήταν στο κρεβάτι και είχαν γρίπη οι χείρες? Έτσι δεν είπε εσύ? Η γρίπη των χειρών είπε. Είναι με ήττα, με εψιλον γιώτα. Κύριε Ζαούτη, μας έχετε μπερδέψει. Εκτός αν θέλετε να πείτε η γρίπη των χείρων, που είναι με όμικρον γιώτα αυτό, που είναι τα γουρούνια. The swine flu. Swine. Swine. Swine, τα γερμανικά, το γουρούνι. Ναι. Μήπως, λέω εγώ, και κάνατε λάθος τον τόνο. Προσέξτε, κύριε Ζαούτη, τους τόνους. Διότι άλλο των χειρών, με εψιλον γιώτα. Άλλο των χειρών, με ήττα, η χείρα στο κρεβάτι, και άλλο των χείρων με όμικρον γιώτα και τον τόνο στην κατάληξη.
Στο... Έλα, κόλλησα. Στην παραλίγουσα. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Συνέχισε. Ακόμα υπάρχουν πάρα πολλές μεταλλάξεις πιθανές της γρίπης που δεν έχουμε αντιμετωπίσει και βασικά η Χ αντιπροσωπεύει την προετοιμασία ή μάλλον αυτό που πρέπει να κάνουμε για όποια είναι αυτή η νόσος Χ, να είμαστε έτοιμοι και να μην μας προλάβει απροετοίμαστος, γιατί τον πλανήτη ολόκληρο τον πρόλαβε απροετοίμαστος. Άρα αυτή η νόσος Χ μπορεί να έχει κάποια χαρακτηριστικά, νέα χαρακτηριστικά COVID-19, δηλαδή να είναι μια συνέχεια, ή θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι τελείως ξεχωριστό. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Α, και αυτό είναι άγνωστο. Αυτό μπορεί να έχει οποιαδήποτε χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά όμως, αν κοιτάξουμε την ιστορία, συνήθως προέρχονται από αναπνευστικούς ιούς. Κάτι σημαντικό εδώ που πρέπει να την... Ακούστε. Να συζητήσουμε είναι η κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή παίζει μεγάλο ρόλο στο να αυξήσει τις πιθανότητες να έχουμε κάποιον ιό που φεύγει από το ζέα. Επειδή έχουμε αλλάξει τη φύση. Έχουν έρθει κάποια ζώα, κοντά στον άνθρωπο. Έχουν φύγει τα ζώα δάση. Είναι αυτά. Βλέπουμε αλλαγές εκεί που δεν υπήρχαν κουνούπια, τώρα υπάρχουν κουνούπια. Όλες αυτές οι αλλαγές πιθανόν να είναι ένας παράγοντας κινδύνου για κάποια αλλαγή, να φύγει ένας ιός από το φυσικό του περιβάλλον φυσικό που περιβάλλον, δεν είναι ο άνθρωπος και να έρθει κοντά στον άνθρωπο. Δηλαδή θα φύγει ο ιός από τη σουρικάτα, κατάλαβες, ένας ιός της σουρικάτας, η οποία δεν έχει επαφή με τον άνθρωπο και θα πάει πάνω στο Γρηγόρη για παράδειγμα ή πάνω στο Γιώργο ή πάνω στη Δέσποινα και θα δημιουργηθεί ο νέος ιός, ο ιός της σουρικάτας. Μπορεί να φύγει ένας ιός από ένα σαλάχι, για παράδειγμα, το οποίο κανονικά είναι στα βαθιά νερά. Απλά επειδή τώρα τα νερά, τέλος πάντων, ξέρετε, η κλιματική αλλαγή μπορεί να είναι στα ρηχά, να με τσιμπήσει εμένα που θα πάω να μπω μέσα να κάνω ψάρεμα και εκεί να δημιουργηθεί ο ιός σαλάχι. Και να βγάζουμε λέπια πάνω μας. Καταλάβες. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Μην το παίρνετε τόσο αψήφιστα. Η κλιματική αλλαγή θα φέρει νέες πανδημίες, παιδιά. Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Ρεσά, δεν ντρέπεστε. Και φτάσαμε να έχουμε αυτούς τους τηλεειδικούς να τη βλέπουν πρώην πρωθυπουργοί. Αυτό έγινε, παιδιά. Βάζω να ακούσω τη συνέντευξη της Παγώνη και λέω: τι έπαθε η Παγώνη? Κατάπιε το Γιωργάκη. Το θυμάστε το Γιωργάκη τι έλεγε? Θυμάστε τι έλεγε ο Γιωργάκης? Η νούμερο ένα ατάκα. Λεφτά υπάρχουν. Έτσι δεν έλεγε ο Γιωργάκης? Τώρα, παιδιά, φτάσαμε από τα λεφτά υπάρχουν του Γιωργάκη στο ματινάκι. Από το Γιωργάκη στο ματινάκι. Από το λεφτά υπάρχουν. Στο αντισώματα υπάρχουν, ρε παιδιά. Αντισώματα υπάρχουν. Πάμε να την ακούσουμε. Με τον Ακτούρο τι γίνεται? Έχει πέσει μια αρκούδα τώρα. Παραλλαγή τι γίνεται? Παραλλαγή αρκούδα. Μιλάμε για τον κορονοϊό τώρα και την παραλλαγή των Ακτούρων. Ήρθε μια αρκούδα. Λοιπόν, έχουμε γνωστούς μας, φίλους μας, όλοι νοσήσανε με COVID. Έχουμε ανθρώπους που έχουν νοσήσει. Τον πρωθυπουργό. Ναι, ευχηθήκαμε για κάτι. Να ευχηθούμε και περαστικά. Καμιά συμβουλή να του δώσεις κάτι? Τίποτα, ξέρει, ξέρει. Σε τρεις μέρες θα είναι το πόδι. Χρόνια έχει εμπειρία και ο Πρωθυπουργός. Έχει εμπειρία ο Πρωθυπουργός. αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν έχει φύγει νόσος όντως. Ο COVID είναι εδώ. Απλώς με τα εμβόλια, με τους εμβολιασμούς, πάντα. Τα αντίκα φάρμακα, αντιμετωπίζουμε όλη αυτή την κατάσταση. Οι περισσότεροι είναι στα σπίτια τους. Βέβαια, έχουμε και κάποια περιστατικά στο νοσοκομείο. Βέβαια. Μιλάμε για έναν εμβολιασμό. Ποιον εμβολιασμό? Γιατί αν έχει κάνει την τρίτη δόση. Θέλω να πω, αν έχει κάνει την τρίτη δόση πριν από ένα χρόνο, σε καλύπτει τώρα το εμβόλιο? Αντισώματα υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Αντισώματα υπάρχουν. Υπάρχουν. Έλα εδώ, ρε φίλε. Δεν μπορώ, δεν του αντέχω. Λεφτά υπάρχουν. Αντισώματα υπάρχουν. Τι ψέματα λένε. Και δεν είναι μόνο ότι λένε ψέματα. Κρύβουν και πολύ βασικές πληροφορίες, τις οποίες θα πρέπει να τις έχει ο κόσμος. Έπεσα πάνω σε μία συνέντευξη ενός καρδιολόγου, του κυρίου Δελιγιάννη, ο οποίος συζητούσε με την παρουσιάστρια δημοσιογράφο του Δελτίου Ειδήσεων της κρατικής δημόσιας τηλεόρασης 3, την ΕΡΤΡΙΑ, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, στις προηγούμενες εκλογές ήταν υποψήφια με την Νέα Δημοκρατία, αλλά ναι, δεν έχει σημασία, για τους ευνίδιους θανάτους σε αθλητές. Και είπε αυτός ο άνθρωπος ότι συνήθως αποδίδονταν στο ντόπινγκ. Τώρα όμως δεν μπορώ να το αποδώσω στο ντόπινγκ. Πού το αποδίδετε, γιατρέ? Το αποδίδουμε, λέει, στο post-COVID. Στον κορονοϊό. Και πουθενά άλλου. Ακούστε τον τι λέει, και άμα σας λείπει και εσάς κάτι σαν πιθανή εξήγηση,
Γράψε το μου ένα σχόλιο, ρε παιδί μου, στο Viber. Στείλτε ένα μήνυμα. Πες, Στέφανε, γι' αυτό δεν μίλησε ο καθηγητής. Γιατί άραγε δεν μίλησε ο καθηγητής? Για να τον ακούσουμε. Θίγεται ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το θέμα του ευνίδιου θανάτου σε αθλητές. Αποτελεί την πιο τραγική σελίδα σίγουρα στον αθλητισμό. Και όλοι μας λυπόμαστε όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα. Ναι, απλώς ξέρετε κάτι, στην πρωινή μας σύσκεψη εδώ για το δελτίο ειδήσεων, αναρωτηθήκαμε όλοι γιατί μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχουμε τρία τέτοια περιστατικά. Και αναρωτηθήκαμε μήπως κρύβεται κάτι πίσω από όλα αυτά. Κάποιο σκεύασμα που ίσως πήραν και οι τρεις οι αθλητές, η έλλειψη ίσως του ασθενοφόρου ή του απεινιδωτή στα γήπεδα ή... Εσείς πού θα μπορούσατε να αποδώσετε κάτι τέτοιο, ή είναι απλώς μία σύμπτωση, τραγική, ναι, είναι σύμπτωση. Είναι μια τραγική σύμπτωση, αλλά σίγουρα όμως τον τελευταίο καιρό έχουμε περισσότερα περιστατικά. Παρόλο που είμαι κατεξοχήν πολέμης στο ντόπινγκ, έτσι, ναι, σε όλη μου τη ζωή αυτό ήτανε, αλλά δεν μπορώ να το αποδώσω αυτή τη στιγμή στο ντόπινγκ. Αυτό γιατί, εντάξει, ιδιαίτερα στον αεραστεχνικό αθλητισμό και στο δρομικό κίνημα κλπ. Δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι πήρανε φάρμακα. Εκείνο που είπατε είναι ίσως γιατί έχουμε αυξηθεί πιο πολύ τα περιστατικά τελευταία. Ναι, γιατί. Σε αυτό θα πρέπει να βάλουμε και τον παράγοντα του κορονοϊού. Δυστυχώς σε νεαρά άτομα έχουμε αρκετές μυοκαρδίτιδες. Οι πιο πολλές βέβαια μετά από νόσηση από τον ιό. Καταλαβαίνω. Άρα μπορεί να ήταν κάτι τέτοιο που μετά οδήγησε σε ανακοπή. Βλέπουμε σε αρκετά ψηλό ποσοστό, ακόμα και σε αθώες προσβολές από κορονοϊό, να έχουμε σαν αποτέλεσμα την εκδήλωση μιας μυοκαρδίτιδας. Σας έχει καλύψει, τα είπε όλα ή άφησε κάτι πίσω ο κύριος καθηγητής? Επειδή την άκουσα όλη τη συνέντευξη, δεν αναφέρθηκε σε καμία άλλη πιθανότητα να οφείλεται κάπου αλλού. Στον κορονοϊό, ο οποίος λέει προκαλεί μυοκαρδίτιδες. Εγώ, γιατί έχω στο μυαλό μου πολλές και διάφορες έρευνες που λένε ότι και κάποια άλλα σκευάσματα τα οποία δόθηκαν και υποχρεωτικά έχουν τέτοιου είδους, προκαλούν τέτοιου είδους παθήσεις. Αφήνω εδώ. Θα το συζητήσουμε λίγο παρακάτω σήμερα στην εκπομπή. Και πριν να πάω στο διάλειμμα και υποδεχτώ τον πρώτο καλεσμένο για σήμερα, θέλω να ακούσουμε μαζί ένα βίντεο. Εγώ θα το βάλω, αδελφέ μου. Είναι λίγο στα αγγλικά, θα κάνω τη μετάφραση. Είναι ένα εσχρό εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο, το οποίο είναι στα αγγλικά, αλλά δεν θέλει και πολύ να το μεταφράσουν στα ελληνικά τούτοι με τους οποίους έχουμε μπλέξει. Mom and Dad Swinger Party. Το Swinger Party του μαμά, της μα, του, να, του, τι, του, τα έχουμε μπερδέψει. Του μπαμπά και της μαμάς. Το Swinger Party, ξέρετε, το Swinger Party είναι εναλλαγή ερωτικών συντρόφων. Απλά το swing βγαίνει από το κουνάω, το swing είναι η κούνια. Swing είναι η κούνια στα αγγλικά, εντάξει, κουνιαμπέλα, κουνιαμπέλα. Και έχει στο εξώφυλλο μία παιδική κατασκευή με κούνιες και πάνω δύο γυναίκες και δύο άντρες, ο καθένας στην κούνια του να κουνιούνται. Και είναι εικονογραφημένο αυτό. Το swing party της μαμάς και του μπαμπά. Και κάνω τη μετάφραση. Έλα σε μένα, βάλε λίγο. Λοιπόν. Mom and Dad's swing party. Το swinger party της μαμά και του μπαμπάς. Όλο μέσα είναι εικονογραφημένο με παιδικές ζωγραφιές. Οι γονείς μου είναι swingers, όπως και εγώ. Και τους δείχνει τους γονείς πάνω στις κούνιες και δείχνει και το πιτσιρικάκι σε μια άλλη σελίδα που κάνει και αυτό κούνια. Και σήμερα σχεδιάζουν ένα swinger party. Ότι θα χορέψουν, λέει, δείχνει εκεί πέρα. Η μαμά μπήκε στο διαδίκτυο για να βρει κάποιους καινούργιους φίλους. Το κάνουν κάπως έτσι. Κάθε Σαββατοκύριακο. Ξεκινάει με ένα συμβόλαιο και ένα... αυτό δεν κατάλαβα γιατί το λέει. Και ένα μπολ γεμάτο κλειδιά. Δεν το έχω καταλάβει αυτό γιατί το λέει. Όλοι ψάχνουν για unicorn. Unicorn είναι ο μονόκερος. Και εγώ δεν το κατάλαβα γιατί το έψαξε, αλλά μονόκερο λένε την γυναίκα η οποία πηγαίνει ελεύθερη σε αυτά τα swing party. Και το έχουν γράψει, το έχουν με παιδική ζωγραφιά είναι μέσα στο βιβλιαράκι αυτό. Yes, please. Ναι, και εγώ το θέλω, λέει ο πτυρικάς. Βλέπουνε μερικές ταινίες και δίνουνε μπαλόνια στα παιδιά. Τα μπαλόνια είναι προφυλακτικά, παιδιά, έχει προφυλακτικά. Τα οποία τα παρουσιάζει ως μπαλόνια στο βιβλίο.
Όλοι κοιμούνται εδώ και κάνουν πολύ θόρυβο. Έτσι λοιπόν και εγώ κάθε βράδυ προσεύχομαι για να έχω ένα swinger party στα γενέθλιά μου. Το τέλος. Το αφήνω απλά εδώ. Εγώ το θεωρώ κατάπτυστο να υπάρχουν τέτοιου είδους βιβλία. Και φοβάμαι πάρα πολύ με αυτούς που έχουμε μπλέξει ότι πολύ πιθανό να δούμε κανένα τέτοιο βιβλίο σε κανένα ελληνικό σχολείο. Τόσα και τόσα έχουμε δει. Μέχρι και drag queen βάλουν να διαβάσουν παραμύθια σε παιδιά. Πάω διάλειμμα και επιστρέφω με τον πρώτο καλεσμένο για σήμερα, τον πατέρα Στυλιανό Καρπαθίου. Σε πολύ πολύ λίγο δεν φεύγει κανείς. Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα στους φίλους οι οποίοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr. Καλημέρα και σε όλους όσοι έχετε συνδεθεί και μας παρακολουθείτε από τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ραδιοφώνου μας. Ξεκινάτε με like, κοινοποιήσεις, να μαζευτεί ακόμα περισσότερος κόσμος, να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο η ούτως ή άλλως πολύ πολύ μεγάλη παρέα του Focus FM, η οποία χωράει ακόμα περισσότερο κόσμο. Ο κόσμος ο οποίος είναι προβληματισμένος με όλα αυτά τα οποία γίνονται, είτε αυτά έχουν να κάνουν, όπως σας είπα και νωρίτερα, με τους νεοεισερχόμενους, τους οποίους τους δίνουμε 3 γεύματα την ημέρα, παρακαλώ, έτσι. 400 γεύματα παραπάνω ζήτησε μέσα σε μία μέρα διοικητής δομής εδώ στην Θεσσαλονίκη, για να τα ταΐσουμε τα παλικάρια μας, την ώρα που πολλοί Έλληνες ζουν κάτω από το όριο του υποσιτισμού, αλλά εκείνοι δεν έχουν από πίσω τους καμία ΜΚΙΟ, γι' αυτό και το ξαναλέω ότι πρέπει να έχουμε το νου μας στη διπλανή πόρτα, διότι κάθε διπλανή πόρτα κρύβει πολύ πολύ μεγάλη δυστυχία. Προβληματιζόμαστε για τα ψέματα που μας λένε για τον κορονοϊό. Ξαφνικά ο Μητσοτάκης σε 3 μέρες είναι έτοιμος να επιστρέψει στην προεκλογική του εκστρατεία. Αρχίζω να αναρωτιέμαι αν πραγματικά τον βρήκε κορονοϊός ή αν ήταν κάποιο πρόσχημα για να μην πάει στο Άγιον Όρος. Έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης, μας προβληματίζει και μας νευριάζει πάρα πολύ να ακούμε τους τηλεειδικούς να συνεχίζουν να πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες για αυτή την καινούργια περιβόητη νόσο X. Αλλά προβληματιζόμαστε εξίσου και δεν ανεχόμαστε, θέλω να πιστεύω όλοι μαζί συμφωνούμε σε αυτό, τον προπαγανδισμό ο οποίος γίνεται απέναντι σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να εφαρμόσουν νέα ήθη και έθιμα, και είναι αυτοί οι οποίοι υπογράφουν βιβλιαράκια σαν αυτό που σας διάβασα, που απευθύνεται σε μικρά παιδιά και διαφημίζει τα swinger party. Εντάξει. Δεν ξέρω αν αισθάνεστε παγιδευμένοι στα δικά μου δίχτυα που ρίχνω καθημερινά εδώ στον Focus FM με τα θέματα αυτά. Δεν ξέρω αν αισθάνεστε παγιδευμένοι. Εύχομαι να μην αισθάνεστε παγιδευμένοι. Θέλω να αισθάνεστε προβληματισμένοι. Γιατί τα θέματα τα οποία παρουσιάζω, τα παρουσιάζω γιατί με προβληματίζουν και εμένα. Ως άνθρωπο και ως επαγγελματία δημοσιογράφο. Είμαι επαγγελματίας δημοσιογράφος. Αλλά ουδέποτε προσπάθησα, και σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια, κοιτώντας σας στα μάτια όσους μπορώ μέσα από τα live stream που κάνουμε τώρα, να παγιδεύσω κάποιον από τους συνεντευξιαζόμενους μου. Και πραγματικά είμαι περήφανος για τους συνεντευξιαζόμενους που έχω φιλοξενήσει στην εκπομπή. Για όλους, για όλους. Ναι, ακόμα και για τη Ματίνα, ακόμα και για τον Θεόδωρο και πάει λέγοντας. Ξέρετε εσείς, τα καλά τα παιδιά. Και ξαναλέω πάρα πολλές φορές ότι δεν ταυτίζομαι, ότι δεν είναι αυτονόητο ότι εγώ θα ταυτιστώ με τις απόψεις του οποιοδήποτε καλεσμένου φέρνω στην εκπομπή. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, σε καμία περίπτωση σκοπός μου δεν είναι να παγιδεύσω, όπως κατηγορήθηκα, σε ένα κατάπτυστο δημοσίευμα το οποίο αφαιρέθηκε μετά το ξέσπασμά μου την Παρασκευή. Αφαιρέθηκε από το διαδίκτυο και αυτό σημαίνει τι, μόνο ένα πράγμα, ενοχή. Αλλά θα περίμενα να ακούσω και μία συγγνώμη. Εγώ ο ίδιος προσωπικά, γιατί σε μένα αναφερόσουνα και σε μένα αναφερόσουνα καλή μου. Να παγιδεύσω εγώ τους καλεσμένους μου. Και επειδή αναφερόταν και στον πατέρα Στυλιανό Καρπαθίου, τον οποίο τον έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, θα τον καλημερίσω ευθύς αμέσως. Την ευλογία σας, πατέρα μου. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, χρόνια πολλά για τις ημέρες που πέρασαν. Χρόνια πολλά. Το πράγμα του Άγιο να μας φωτίζει και ολόκληρο τον κόσμο. Μακάρι, όλους μας. Θέλω να σας ρωτήσω αν αισθάνεστε ότι σας έχω παγιδεύσει σε οποιαδήποτε από τις συνεντεύξεις που έχουμε κάνει. Καλά αυτά. Πρόκειται για αστειότητες, εν πάση περιπτώσει. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος από τις μικρής μου ηλικίας μέχρι και σήμερα αγαπώ και διακονώ την Εκκλησία.
και ο λόγος μου πάντοτε θέλω να είναι και είναι εκκλησιαστικός. Εάν λοιπόν δεν με ανεχόσασταν ώστε ο λόγος μου να είναι εκκλησιαστικός, απλούστατα θα σας έλεγα με πολύ ευγένεια, κύριε Δαμιανίδη, δεν έχουμε ταυτότητα απόψεων, εν πάση περιπτώσει δεν με σέβεστε σε αυτά τα οποία θα σας πω και γι' αυτό δεν έρχομαι στη συνέντευξή σας. Μάλιστα. Απλά πράγματα. Έτσι, να ξεκαθαρίζουμε. Πάρα πολύ ωραία, με καλύψατε πλήρως. Τι άλλο να σας πω, δεν έχω κανένα άλλο τρόπο. Δηλαδή, προσέξτε, εδώ οι άνθρωποι γίνονται καρδιογνώστες. Παίρνουν τις ιδιότητες της θείας του Θεού. Και μην το κοροϊδεύετε αυτό, μην το θεωρείτε ότι είναι απίθανο, διότι πάρα πολλοί άνθρωποι προσπαθούν μέσα από αυτής, από την εκτόξευση αυτών των κατηγοριών ουσιαστικά να καλύψουν τα δικά τους κενά και τα δικά τους προβλήματα. Και επειδή ακριβώς αναφερόμαστε και στο συγκεκριμένο δημοσίευμα, δημοσίευμα το οποίο σε κάθε περίπτωση δικαιώνει και το ηχητικό το οποίο είχε ακουστεί και αφορούσε το πρόσωπό μου και για το οποίο μου είπαν ότι εντελώς τυχαία κάποιος, ίσως όποιος δεν είναι καλά στο νου του και ούτω καθεξής, φαίνεται ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Φαίνεται ότι τα πράγματα συνεχίζουν και θα σας πω και άλλα περιστατικά με τα οποία αποδεικνύεται ότι υπάρχει συνέχεια συκοφαντική. Λοιπόν, εγώ σε αυτά τα σημεία, σε αυτά τα σημεία μένω. Εγώ θα ήθελα λοιπόν, επειδή ξεκινήσατε με τον τρόπο αυτό, δέχομαι πραγματικά και στο προσωπικό μου τηλέφωνο, αλλά και πολλοί άλλοι δέχονται ύβρι στο πρόσωπό μου και δεν θέλω να το προσωποποιήσω, επειδή όμως έχει ιδιαίτερη αξία, αν μου επιτρέπετε, δύο λόγια. Παρακαλώ. Μπροστά λοιπόν στο κομματικό όφελος εξαπολύουν ύβρις, κυρίως ανώνυμες, και διαρωτώμαι, έτσι θα αναμορφώσουν το ελληνικό έθνος με συκοφαντίες? Αυτή τη στιγμή, κύριε Δαμιανίδη, έχω κινήσει δικαστική διαδικασία για συκοφαντική δυσφήμιση εκ μέρους του κυρίου Διονυσίου Μακρύ, ο οποίος εκδίδει τον ορθόδοξο στήλο. Σκέφτεστε με τη συκοφαντία τι ορθόδοξο στήλος είναι αυτός. Υποτίθεται μέχρι χθες φίλου μου, ο οποίος παρακάθεται με τον πρόεδρο του κόμματος αυτού, διότι χωρίς εδώ και χωρίς στοιχεία προσέβαλε την οικογένειά μου δημόσια. Προσωπικά τον αγνοώ και τον συγχωρώ. Έχω όμως υποχρέωση να υπερασπιστώ την οικογένειά μου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το πρόβλημα έτσι χοντρένει, περιέλαβε και την πρεσβυτέρα μου, με ψεύδι ότι δηλαδή η πρεσβυτέρα και εγώ και η οικογένειά μου τηλεφωνούμε σε μοναστήρια για να δυσφημίσουμε δήθεν το κόμμα αυτό, όταν τουλάχιστον για το τελευταίο εξάμηνο δεν έχουμε σηκώσει ένα τηλέφωνο σε μοναστήρι. Και όταν σηκώνουμε το τηλέφωνο είναι διότι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι υπάσχουν, έχουν τις αρρώσκες τους, μας λένε «Πάτερ προσευχηθείτε» και τους απαντάμε. Θα πάρουμε και 2-3 μοναστήρια τα οποία γνωρίζουμε ότι έχουν βαθιά πνευματικότητα, ώστε και αυτά να αναπέμψουν την δέησή τους στον Κύριο για την υγεία σας ή το πρόβλημά τους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν εξαπολύει αυτή την συκοφαντία, τι εντύπωση δίνει στον κόσμο. Και γι' αυτό το λόγο είμαι πλέον σε μια διαδικασία, τον συγχωρώ απολύτως, και αν επιδικαστεί από το όποιο δικαστήριο οποιαδήποτε επιβολή ποινής απέναντί του, χρηματικής ποινής, θα του τα επιστρέψω. Μάλιστα. Θέλω λοιπόν και αυτός παρακάθεται με τον κύριο αυτόν. Μάλιστα. Με τον κύριο πρόεδρο, ο οποίος τον αχυρένιο ουσιαστικά πρόεδρο. Προσέξτε κάτι. Αυτό μου δίνει την δυνατότητα να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι έχω ακούσει όλες τις εκπομπές που αναφέρονται στα θέματα αυτά. Έχουν οι άνθρωποι αυτοί μια πρωτοφανή κομματική ιεράρχηση. Υπάρχει ένας αχυρένιος πρόεδρος. Υπάρχει το κυρίαρχο βουλευτήριο που αποτελείται από τους Homme Invisible. Τι είναι αυτοί?
είναι οι άνθρωποι που δεν φαίνονται. Υπήρχε παλιότερα στη Γαλλία μια μικρή σειρά, παιδική σειρά, όπου κάποιος άνθρωπος λέει φανταστικά, κατάπιε κάποιο, πήρε κάποιο φάρμακο και αυτός ήταν αόρατος. Έτσι βρισκόταν μέσα στην κοινωνία, mm-hmm. χτυπούσε, έκανε άλλες αταξίες και ούτω καθεξής, χωρίς κανείς να ξέρει από πού όλα αυτά προέρχονται. Και έχουν και αυτό το κακό ήχο, ομεχμία, που πήγαν και το ήβραν δύο φορές απαντά μέσα στην ελληνική γραμματολογία, στον Ηρόδοτο ως ομεχμία και αργότερα στον Θουκυδίδη ως ομεχμία, και είναι ένα σύλλογο ανθρώπων αυτών οι οποίοι προφανώς προείστανται στις επιμέρους, ας το πω έτσι, ενός τους. Δεν είναι τώρα να σας αναλύσω mm-hmm. τι σημαίνει ομεχμία, αλλά και αυτή η λέξη ομεχμία βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την πίστη, την προοπτική και τη λογική της χριστιανικής πίστεως. Εμένα μου θυμίζει προσωπικά, μου θυμίζει όλη αυτή η συγκρότηση αντιγραφή σημερινής παγκόσμιας λέσχης ή κάστας. Και για να έρθω, ας το πω έτσι, επίσης σε ένα άλλο θέμα το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, είναι ότι πρόκειται περί ανθρώπων ανηλικρινών. Στιγνά κομματικών, χωρίς έλεος και στην παραχάραξη ακόμη της πίστεώς μας. Άκουσε λοιπόν την επομένη των εκλογών της 21ης Μαΐου σε μεγάλο συστατικό κανάλι των Αθηνών. Ερώτηση από τον δημοσιογράφο. Κύριε Πρόεδρε, για τον κύκλο των θεμάτων τα οποία αφορούν εκτρός ομοφυλοφίλους και λοιπά, τι έχετε να πείτε? Απάντηση. Σας τα λέω περιληπτικά. Mm-hmm. Μπορείτε να το δείτε. Κοιτάξτε, mm-hmm. λέει. Αυτά τα θέματα είναι πνευματικά. Δεν μπορώ να απαντήσω επιπόλαια. Δεν μπορεί να απαντήσει επιπόλαια για τις εκδρώσεις. Πρέπει να το σκεφτεί. Να το σκεφτεί το βουλευτήριο και η ομεχμία. Καταλάβατε. Μάλιστα. Πρέπει να τα παραπέμψουμε και σταματάει. Πάνω στο θέμα του... εκτρέπει τη συζήτηση στο θέμα του γάμου, παραπέμπει σε πνευματικούς, εκτρώσεις ξεχάστηκαν, εντάξει. Ναι. Να πάτε, λέει, στην εκκλησία και ούτω καθεξής. Πάνω, λέει, στο λεγόμενο σεξουαλικό προσανατολισμό, τον ρωτάει ο δημοσιογράφος. Θα απαντήσω ως θεολόγος, αυτός είναι πρόεδρος κόμματος. Εκπροσωπεί κόμμα, εκπροσωπεί συγκεκριμένη γραμμή. Έτσι λοιπόν τέμνεται, διαχωρίζεται, σχίζεται ο ίδιος ως προσωπικότητα και λέει σε αυτό θα σας απαντήσω ως θεολόγος. Όχι, του λέει ο δημοσιογράφος. Είστε αρχηγός κόμματος. Απάντηση. Σεβόμαστε τον άνθρωπο και το αυτεξούσιο. Με άλλα λόγια. Στρίδιν δια του Αραβόνος. Πρόκειται για μια παλιά ατάκα κινηματογραφικής ταινίας του Ατσίδα. Έτσι λεγόταν η ταινία. Mm-hmm. Και πρόκειται ουσιαστικά για διπλωματικό ελιγμό με τον οποίο προσπαθεί να πάρει ψήφους από ανθρώπους με χαλαρή συνείδηση. Τι έπρεπε, τι μας λέει ο Χριστός πάντα πάνω σε αυτά τα θέματα, γιατί λένε ότι ακριβώς επηρεάζουμε και από εσάς και από τον κύριο Καψαμπέλη και από, εν πάση περιπτώσει, άλλον κομματικό σχηματισμό και πάει λέγοντας. Αντί λοιπόν καθαρής απαντήσεως, θέλει να μας εξηγήσει τι εννοεί ο ίδιος στη συνέχεια της συναντεύξεως, όταν μιλάει για πονεμένη ρωμιοσύνη. Mm-hmm. Ράβδος εν γωνία, άρα βρέχει. Τα αφήνουμε όλα αυτά και μιλάμε για πονεμένη ρωμιοσύνη. Για ποια πονεμένη ρωμιοσύνη? Οι Άγιοι μας και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Αρσένιας έλεγαν το εξής. Θα μπορέσετε να ξαναπάρετε τα εδάφη σας υπό μία προϋπόθεση. Και η προϋπόθεση σε αυτή είναι η μετάνοια. Η Αποκάλυψη του Ιωάννου γράφει το εξής. Ούτε ψυχρός είσαι, σε κάποιον επίσκοπο εκ των επισκόπων εκεί των αγγέλων, όπως λέγονται, της Μικράς Ασίας, ούτε θερμός. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν είσαι ούτε θερμός, ούτε ψυχρός, ο Θεός θα σε εμέσει. Έστω ο λόγος ημών. Λόγος του Κυρίου αυτό, του Χριστού. Ναι, τι λες, κύριε, για τις εκτρώσεις? Θα το παραπέμψουμε το θέμα? Πού θα το παραπέμψετε, κύριε? Όταν βεβαίως
θα δείτε την ανάρτηση του συγκεκριμένου κόμματος ή τις ομιλίες σε συγκεκριμένο κομματικό ακροατήριο, εκεί ακριβώς συζητάμε και μέλουμε εναντίον των εκτρόσεων, εναντίον της ομοφιλοφιλίας, εναντίον... Όταν όμως στέκεται ενώπιον όλου του ελληνικού λαού, αυτά πάνε πίσω. Πού είναι η ειλικρίνεια? Υπάρχει σχίσιμο προσωπικότητος, υπάρχει πρόβλημα στον άνθρωπο αυτόν, και αυτοί οι οποίοι ακούν από κάτω, τι λένε, είναι χριστιανοί αυτοί? Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Απόλυτα, και σας παρακολουθώ την ανάλυση της σκέψης σας. Όπως δεν τα μόνα. Εν πάση περιπτώσει είναι ο ραδιοφωνικός χρόνος. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεση. Δεν μας επιτρέπει και πολλά πράγματα. Ακούστε κάτι. Θέλω να τονίσω και σε εσάς. Το γνωρίζετε άλλωστε εσείς προσωπικά. Δεν υπάρχει. Σε αυτούς οι οποίοι μας ακούν. Ποια είναι η καρδιά των αντιδράσεών? Προβάλλονται οι άνθρωποι αυτοί ως θρησκευτικό, χριστιανικό δηλαδή κόμμα. Δηλαδή τι κάνουν? Επιχειρούν εν τη αφελία τους, αν είναι μόνο αφέλεια και όχι σκοπιμότητα, να δημιουργήσουν, προσέξτε, σε θεσμικό επίπεδο χριστιανικό κομματικό οργανισμό. Αυτό και μόνον θέτει το συγκεκριμένο κόμμα ακριβώς αντίθετα από τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Μάλιστα. Και μόνον αυτό το γεγονός, αν θα το συλλάβουν οι σεβαστοί πατέρες, αν θα το συλλάβουν οι σεβαστοί ιερομόναχοι και μοναχοί του Αγίου Όρους, και μόνον αυτό το γεγονός θα πρέπει να τους κάνει τουλάχιστον να αποστασιοποιηθούν. Αυτή η ενέργεια την οποία κάνουν, δηλαδή να αποκτήσει το κόμμα αυτό και θεσμικό και θεσμική αξία, είναι βαρύτερη και από την φυσική εξόντωση των Αγίων Μαρτύρων επί Νέρονος και Διοκλητιανού. Διότι τότε η Εκκλησία ζούσε θριάμβους. Τώρα γίνεται προσπάθεια και με το κόμμα αυτό να αλλοιωθεί η φύση της Εκκλησίας. Πρόκειται για πρωτοφανή, και το τονίζω, πληγή της Εκκλησίας. Αυτή τη στιγμή εκείνοι οι οποίοι διετείνονται με τα εμβόλια, διότι δεν πιστεύουν βέβαια ότι τα εμβόλια, ή μάλλον δεν αναφέρονται στα εμβόλια ότι παράγονται από κυταρικές σειρές, ναι. Πώς θα υποστηρίξουν δηλαδή και τις εμβλώσεις, αφού οι ίδιοι τα κάμανε, αφού οι ίδιοι πήραν ανθρώπινο υλικό μέσα τους. Πρόκειται λοιπόν για πρωτοφανή πληγή της Εκκλησίας, και γι' αυτό, επειδή ξεκινήσατε με τον τρόπο που ξεκινήσατε, όσον αφορά τη δική μου εξάρτηση κλπ. Εγώ προσωπικά τους αφήνω να φαντασιώνουν και να χαίρονται. Βλέπεις ότι οι ψυχιατρικές μου σπουδές με κυνηγούν όπου και αν βρίσκονται. Άφησε τον άνθρωπο να χαίρεται με τη φαντασία του. Και θα τους τονίσω και το εξής και στους αδελφούς μας. Ο αδικών, λέει η Αποκάλυψη, αδικησά το αίτη, και ο Άγιος αγιαστεί το αίτη. Ιδού, λέει ο Χριστός, έρχομαι ταχύ. Σας περιμένω και τους μεν και τους δε. Πατέρα μου, εγώ θα πω μόνο ότι σας άφησα να αναλύσετε τις σκέψεις σας. Θα μπορούσα να κάνω πολλές ερωτήσεις. Προτίμησα να σας ακούσω. Κρατάω μόνο ότι πλέον υπάρχει και δικαστική εξέλιξη, καθότι δεν γίνεται, θα κινηθείτε νομικά για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Για συκοφαντική δυσφήμιση, εγώ συγχωρώ, για να μην παρεξηγούμαστε, αυτό το οποίο κάνω, το κάνω για την οικογένειά μου. Μάλιστα. Παρότι δεν ήθελαν, από την οικογένειά μου εγώ θα το κάνω. Μάλιστα. Και θα παρακαλέσω τον στήλο της Ορθοδοξίας, τον κύριο Μακρύ, εκδίδει εφημερίδα με τίτλο «Στήλο της Ορθοδοξίας», να παραμείνει στήλος Ορθοδοξίας και να μη συκοφαντεί, διότι οικογενειακό του πρόσωπο κατεβαίνει ως βουλευτής με το συγκεκριμένο κόμμα. Σας ευχαριστώ, πατέρα μου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας και ημέρα. Σας ευχαριστώ. Focus 103,6. Λαύρος ο πατέρας Ηλιανός Καρπαθίου. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Έχω καθυστερήσει ήδη 4 λεπτά. Και θα σας πω μετά για τον Χάρη τον Ιδραυλικό που είναι μαζί μας και σήμερα. Δέσποινα Μποτίτση, Δελτίο Ειδήσεων, και συνέχεια της εκπομπής θα πάμε στον Εύρο για το ρεπορτάζ τι γίνεται σήμερα στον Εύρο. Θα πάμε μετά σε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Κωνσταντίνο Φαρσαλινό για αυτά τα οποία έλεγα νωρίτερα για τον κορονοϊό, και έχουμε και συνέχεια για την υπόλοιπη εκπομπή με μια, αν όλα πάνε καλά, πολύ δυνατή έκπληξη στη συνέχεια.
Πάμε, δελτίο ειδήσεων, Δέσποινα Μπουτίτση.